Και πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Φώτη Μαζουλουξή, είναι ο τεχνικός διευθυντής και η ψυχή, θα έλεγε κανείς, του Ποσειδώνα Καλαμαριάς, ο οποίος έχει ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τις Ακαδημίες του Ποδοσφαιρικού Άρη και έγινε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση και θα μιλήσουμε έτσι γι' αυτό μαζί. Τι κάνετε, κύριε Μαζουλουξή, καλησπέρα. Μια χαρά εσείς. Καλησπέρα και στους ακροατές. Πώς προέκυψε έτσι αυτή η συνεργασία? Κοιτάξτε, υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση δικιά μου, όπως ξέρετε προέρχομαι από τις τάξεις του Άρη. Εννοείται. Ανδρώθηκαμε στο σύλλογο και ήταν ένα μόνιμο παράπονο δικό μου και από τις μέρες που ήμουν στις μυθές ομάδες και στις περιφερειακές, η απουσία του ιστορικού συλλόγου που λέγεται Άρης από αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Ήταν μια πρόταση από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και τον κύριο Καραμαλή και είμαστε σε μια φάση που δημιουργούμε το πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι κάτι θετικό και για τις δύο ομάδες. Θα λειτουργήσει για ωφελία και των δύο ομάδων. Για όσους δεν γνωρίζουν, φυσικά είστε και ο μπαμπάς του Κυριάκου του Μαζουλουξή, δεν είναι? Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ο Κυριάκος είναι αυτόφωτος. Θα βρει τον δρόμο μόνος του. Ναι, για κάποιους που τώρα το ακούνε το επίθετο και λένε έχουμε ένα Μαζουλουξή στον Άρη. Είναι δύο κομμάτια ξεχωριστά. Ναι, εντάξει, δεν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, δεν είχα σκοπό ούτως ή άλλως. Όχι, όχι, για μένα δεν είναι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άλλωστε είναι και σε καλά χέρια. Θέλω να πιστεύω ότι η παρουσία του Νίκου Δαναστόπουλου σηματοδοτεί ό,τι καλύτερο για το τμήμα του Άρη. Πάντως και ο Κυριάκος, από όσο γνωρίζουμε, ένα παιδί αρκετά εργατικό και με όλο το μέλλον μπροστά του και το ευχόμαστε πραγματικά να τα καταφέρει. Απλά γιατί... μην αναλώσουμε το χρόνο, γιατί είναι άλλο το θέμα σήμερα. Ευχαριστώ σωστά, πολύ. Σωστά. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι το είχατε έτσι καημό, να το πω λαϊκά, να υπάρξει μια τέτοια συνεργασία. Κάτι όταν εμένα με ενοχλούσαν, με ενοχλούσαν σε υποψηφιωτικά ομάδες των Αθηνών, οι κορυφαίες. Η κορυφαία ΠΑΕ της αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Και ήταν η απουσία του Άρη δεδομένη, με πείραζε και συζητήσουμε παλιότερους συμπαίκτες μου και που ήταν στο κεφαλή των τμήματων υποδομής ή των διαδικασίων στον Άρη, ήταν κάτι που το ανέφερα συνέχεια. Θεωρώ ότι ήταν κάτι θετικό. Ναι. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν είχε γίνει κάποια κίνηση? Ήταν λόγω των προβλημάτων που ταλάνιζαν τον Άρη, ή για κάποιον άλλο λόγο όλα αυτά τα χρόνια? Σίγουρα. Γιατί ο Άρης πάντοτε είχε καλές ακαδημίες, δηλαδή δεν μπορούσε να πει, έχει βγάλει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Στην εποχή, ειδικά το δικό μου ομάδων, δεν υπήρχε κομμάτι της Ελλάδας που να μην έρχονταν κάθε μέρα σε κάθε μας προπόνηση να δοκιμαστεί. Ναι. Αν θυμάστε, μονοπολούσαμε τους πανελλήνιους τίτλους. Σωστά. Και όχι μόνο, από τη δικιά μου φρουνιά, τέσσερα παιδιά παίξαν εθνική ομάδα. Ναι. Και ο Άρης ήταν δεύτερο-τρίτος, όχι πρώτος, δεύτερος-τρίτος, πάντα. Ναι. Και τα προηγούμενα χρόνια έβγαλα αρκετά παιδιά, τα οποία εντάξει, πολλά κάνανε και μεταγραφές, παίζουν και σε μεγαλύτερες ομάδες και πήγανε και στο εξωτερικό. Στον ευρωπαϊκό χώρο δώσανε το στίγμα τους. Ναι. Μακάρι να γίνει και αυτό στο μέλλον. Εσείς είστε αρκετά χρόνια στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς, έτσι δεν είναι, αφού σου γνωρίζω? Η οικογένειά μου είναι από το 97. Ουσιαστικά δημιουργήσαμε την ομάδα στην πλήρη του Ποσειδώνα. Αν εξαιρέσετε την παρουσία του Απόλλων. Με αγωνιστικά κριτήρια είμαστε μετά τον Απόλλων στην Ανατολική περιοχή. Ναι, σωστά, γιατί τυχαίνει να μένω και δίπλα στον Άγιο Γιάννη και περνώντας καθημερινά από εκεί βλέπω ότι είστε ένας πνεύμονας αθλητικός, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, με πάρα πολλά παιδάκια. Γενικά πόσα τμήματα έχετε και πόσα παιδιά έτσι απασχολείτε? Έχουμε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, αλλά ο σύλλογος δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Υπάρχει και τμήμα καλωδοσφαίρισης και τμήμα κολύμβησης. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ναι. Πώς κρίνετε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες από τον κύριο Καραμαλή στις Ακαδημίες του Άρη, ένας άνθρωπος ο οποίος και χρόνο αφιερώνει πολύ και χρήμα, είναι η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα? Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ βλέπω μια προσπάθεια και από τον κύριο Καραμαλή που λέτε και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο και από τον Παναγιώτη τον Αλεξιάδη, το γιο του θρύλου του Άρη, να μπει μια τάξη στην διαδικασία αυτή που λέγεται τμήματα υποδομής ΠΑΕ. Και νομίζω ότι αν βοηθηθούν και αν έχουν τη διάθεση, θα φέρουν τον ιστορικό σύλλογο σε ένα δρόμο καλύτερο από ό,τι έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια. Επειδή εσείς ασχολείστε πολλά χρόνια, από όσο γνωρίζω, με το συγκεκριμένο κομμάτι, λέμε οργάνωση ακαδημιών, το λέμε έτσι γενικά, πετάμε ένα, οργάνωση ακαδημιών. Ξέρετε, εσείς πρέπει, δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει και γνώση, θέλει εξειδίκευση, θέλει τεχνογνωσία, θέλει ανθρώπους, θέλει χρόνο, θέλει μεράκι, θέλει χρήματα. Θέλει μεράκι και να ξεφύγουν από τη διαδικασία, ότι να μην έχουν μόνο στο κατά νου το οικονομικό κομμάτι. Ή να στηρίξουν κάποιες, για όλες τις ΠΑΕ μιλάω, ή το να στηρίξουν μόνο το μεγάλο τμήμα, να πάρουν έσοδα. Αν ξεφύγουν από τη διαδικασία,
και στελεχώσουν με όλους τις παραμέτρους που πρέπει να υπάρχει για να γίνει σωστή αθλητική διαδικασία. Mm-hmm. Μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά, γιατί το όνομα του Άρη μπορεί αυτή τη στιγμή για κάποιους να μην σημαίνει κάτι δυνατό, αλλά είναι ένα όνομα που ακόμα πουλάει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Mm-hmm. Είναι κάτι που έχει χαρακτηρίσει την ποδοσφαιρική διαδικασία για τον αθλητισμό στη χώρα μας. Ναι, δεν έχετε άδικο. Μιλήσατε ότι τώρα ετοιμάζετε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας. Τι περίπου θα περιλαμβάνει, τι μπορείτε να μας πείτε για αυτή τη συνεργασία? Ανταλλαγές εξελίξεων ποδοσφαιριστών. Mm-hmm. Είναι κάποια παιδιά που ίσως δεν μπορούν να τα αποκριθούν στα τμήματα υποδομής και μπορούν να έρθουν σε εμάς. Mm-hmm. Είναι κάποια παιδιά που είναι λίγο πιο μπροστά αυτά, αλλά και μπορούν να στελεχώσουν τα τμήματα. Mm-hmm. Συνδιοργανώσεις, συμμετοχή σε κάποια event του Άρη, σε κάποια τουρνουά, σε κάποιες εκδηλώσεις δημοσιοτικού χαρακτήρα που θα προκύψουν. Ήδη βέβαια θέλω να σας τονίσω ότι η Ακαδημία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα, έχει επιλεχθεί από το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ. Ναι. Ήδη συμμετέχει. Την Κυριακή είχαμε πάλι διαδικασία, συμμετείχαμε στο φεστιβάλ. Ναι. Ίσως να γίνουν και κάποιες συμμετοχές ή κάποιες εξορμήσεις σε άλλες πόλεις ή στο εξωτερικό. Θα δούμε. Είναι κάτι που προσπαθούμε να το δουλέψουμε όπως πρέπει. Mm-hmm. Και βέβαια όλα αυτά θα είναι και σε συνάρτηση και με το τι θα γίνει και στην BIARS, γιατί πλέον εφόσον μιλάμε για καινούργια εταιρεία με το καλό τις επόμενες μέρες, θα δούμε και ποια θα είναι η στάση και η διάθεση που θα δείξει και ο νέος μεγαλομέτοχος απέναντι σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι των ακαδημιών. Είναι κάτι όμως που εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη. Ναι, ασφαλώς. Και είναι ευχή δικιά μου για πολλούς λόγους, mm-hmm. αυτός ο τεράστιος σύλλογος να βρει την καλύτερη του. Πιστεύετε ότι είμαστε καθοδόν προς αυτό? Δώστε μας την άποψη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο λάθος που υπάρχει δυνατότητα να κάνει η κοινωνία του Άρη. Τα κάναμε όλα. Ο κόσμος του Άρη νομίζω ότι έχει φτάσει στον πάτο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το τερματίσαμε. Η ελευθερία του είναι μοναδική στα χρονικά. Ναι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι. Μακάρι να μην έχει πιο κάτω το Βαρέλι, να τον έχουμε ξύσει στον πάτο κυριολεκτικά. Φέτος ίσως είχαμε θετικά βήματα από ό,τι έχω αντιληφθεί, δεν είναι? Ναι, εντός. Η ομάδα νομίζω ότι προσεχθεί την κατεύθυνση. Αυτό που εισπράττω εγώ και από άλλους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και της πόλης μας και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, ότι γίναν βήματα μπροστά. Να μην μηδενίζουμε πάντα όλες τις προσπάθειες. Ναι, όχι. Αν μη τι άλλο. Για μένα μιλάω, δεν μιλάω για εσάς. Ναι, εννοείται. Αυτά είναι ευχάριστα. Μακάρι να έχουμε και άλλες τέτοιες συνεργασίες και να προκύψουν και θετικά αποτελέσματα από αυτή τη συνεργασία. Και μακάρι ο Άρης να αρχίσει να διεισδύει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, γιατί νομίζω ότι απήχε, κοιμότανε τα τελευταία χρόνια. Κοίταξε, είναι μια διαδικασία που άλλες ομάδες της χώρας το έχουν ξεκινήσει από το 2005-2007. Ναι, σωστά. Βέβαια, άλλες ΠΑΕ φτάσανε βέβαια και δυνατές με παροχές, με πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι έχει κορεστεί η κοινωνία του παιδικού ποδοσφαίρου των υποδομών με αυτές τις συνεργασίες. Ναι. Ίσως θέλει να δει και κάτι άλλο. Γιατί κάπως σε κάποιο σημείο είναι και μονοπόλιο. Ναι. Και όταν υπάρχει μονοπόλιο, ξέρετε, δεν υπάρχει. Δεν είναι καλό. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να έρχονται, όπως ξέρετε εσείς πάρα πολύ καλά, μεγάλες ομάδες της Αθήνας και να κάνουν εδώ ακαδημίες και να τραβάνε έτσι πάρα πολλά παιδιά. Αυτό είναι σχετικό ότι κάνουν. Ναι. Το μόνο ίσως που ανεβαίνει μια ταμπέλα και ίσως να μην είναι ουσιαστική η στήριξη και η διαδικασία όπως είναι στον ευρωπαϊκό χώρο, που εκεί υπάρχει έλεγχος, υπάρχει συνεχόμενες ενημερώσεις και επιμορφώσεις των προπονητών, που υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα. Δεν τα έχουμε δει αυτά εδώ. Να. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι παραπάνω. Όχι, δεν γνωρίζω, είναι αλήθεια. Ένα πρόγραμμα το οποίο το ελέγχει εκάστοτε μεγάλη ομάδα, mm-hmm. και για να ανέβει το όνομα στην πινακίδα πρέπει να περάσει από 100 ελέγχους, να γίνει έλεγχος, ναι. σε καταστάσεις, στο προσωπικό, να υπάρχει ο κατάλληλος σχηματισμός. Εδώ δεν νομίζω ότι συμβαίνουν πάντα. Ναι. Και πολλές τέτοιες ανάλογες διαδικασίες πριν ολοκληρωθούν τελειώνουν. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά, δεν έχετε άδικο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, να ευχηθούμε καλή συνεργασία με τον Άρη και σύντομα να δούμε και τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή δύναμη.